G-Vapes, welcome to another video. Τι θα δούμε σήμερα. Σήμερα ο G-Vapes θα παρουσιάσει, εγώ του το είπα βασικά, προσωπικά, θα παρουσιάσει ένα BF kit. Ναι, Squonk. Το Squonk ξαναυπάρχει λίγο, όχι δεν υπάρχει, αλλά έχουν βγει κάποιες συσκευές Squonk για να μπορείτε να ατμίζετε εσείς πως σας αρέσει να σκουονκάρετε. Και εμένα μου αρέσει να σκουονκάρω, αλλά όχι τόσο πολύ, απλά με έχει βολεύσει. Γι' αυτό τον λόγο έχουμε από Lost Vape το BF Centaurus Quest BF Kit. Ίσιο. Εδώ. Αυτό. Πάρα πολύ ωραίο mod, μα πάρα πολύ ωραίο, πλακέτα της Lost Vape. Πολύ ωραίο. Βασικά είναι αυτό εδώ. Πάρα πολύ όμορφο. Πάμε να το δούμε λίγο όμως πώς έρχεται στη συσκευασία. Κλασικά όπως το κάνουν και οι υπόλοιποι, θα το κάνω και εγώ. Θα βάλω κάτω κάμερα, θα δείτε λίγο τη συσκευασία. Θα πω πέντε κουβεντούλες έτσι για να περάσει η ώρα. Να φτάσουμε στο πεντάλεπτο γιατί είναι 5 minute vapes. Ας φτάνει τα 6, 7, 8, έχει κρυφά μηνύματα από πίσω, δεν πειράζει. Αλλά πρέπει να το κάνουμε διότι το κάνουν και οι υπόλοιποι. Οπότε ποιος είμαι εγώ που θα το κάνω διαφορετικά. Πάμε. Let's go. Και αυτό εδώ είναι το κουτί από το Centaurus by Lost Vape Quest BF Kit. Στα πλάγια να δούμε ότι έχουμε κάποιες πληροφορίες ως προς το chip το οποίο φοράει, είναι το Quest 2, είναι leak proof squonk, 2-1 το μπουκαλάκι το οποίο έχει μέσα, θα το δούμε μετά, 9.5 ml χωρητικότητα, 100W max power και 21, 720, 720 και 18650. Την πίσω πλευρά βλέπουμε τι περιέχει μέσα, ένα scratch and check. Τα είδαμε όλα, δεν χρειάζεται, πολύ ωραίο κουτί και πάμε να δούμε το εσωτερικό. Εδώ φιλοξενεί κανονικά το mod. Και εδώ πέρα έχει ένα user manual, το οποίο καλό είναι να το δούμε για να δούμε τι κάνουν τα κουμπάκια, τι κάνει και δεν κάνει το mod, είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Εδώ έχουμε μια κάρτα για την εγγύηση, ένα registration card, το οποίο το συμπληρώνεται και ξεκινάει η εγγύηση του προϊόντος σας, είναι για 3 μήνες. Ένα USB Type-C για την αναβάθμιση ή φόρτιση του mod σας και ένα 18650 adapter στην περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε μπαταρίες 18650. Ωριγκάκια και πιν για τον πόλο, είτε να το κάνουμε σκουόγκ είτε κανονικό ατμοποιητή, έχει αρκετά μέσα, εκτός από κάποιο που θα σας αναφέρω μετά. Και ένα δεύτερο μπουκαλάκι που θα δούμε αμέσως μετά τι κάνει. Να δούμε το mod μας, το οποίο είναι αυτό εδώ. Να πούμε πρώτα αρχικά ότι η διαστάση του μαζί με τον ατμοποιητή είναι στα 117mm επί 52,8. Επάνω να πούμε ότι χωράει μέχρι 25mm ατμοποιητή, ο συγκεκριμένος είναι 24, οπότε είναι αρκετά καλός. Βλέπουμε, στα πλάγια έχουμε μια ευδιάκριτη οθόνη 1,39 inches αν δεν κάνω λάθος, 3 κουμπάκια τα κλασικά της Lost Vape, θύρα φόρτισης ή αναβάθμισης USB Type-C, Lost Vape. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε πάλι Centaurus Quest, ένα carbon το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ εδώ γιατί κάνει τον grip πάρα πολύ ωραία και το πίσω μέρος το οποίο το συγκεκριμένο αυτό που έχω εγώ είναι δέρμα. Είναι ένα καφέ δέρμα το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, υπάρχει και σε σκούρο χρώμα, σε μαύρο και πάρα πολλές επιλογές για το τελικό ρεζίνγκ το οποίο θέλετε στην πίσω πλευρά. Όπως και επίσης μαύρος ατμοποιητής για να ταιριάζει με το mod. Από την κάτω πλευρά συναντάμε την μπαταρία, το κλασικό της Lost Vape. Γυρνάς, ξεβιδώνεις, αρκετά μαλακές στροφές, έχουμε την μπαταρία μας μέσα, βιδώνουμε, έτοιμο. Αρκετά σπυρώματα, θα μπορούσε να έχει λιγότερα. Και εδώ είναι το μπουκαλάκι από Squonk μαζί με το Fire Button. Θα τα δούμε όμως στη συνέχεια μαζί με τον ατμοποιητή. Ας πούμε όμως πρώτα δύο λόγια για το mod. Το mod να πούμε ότι φοράει το νέο chip της Lost Vape, το Quest Generation 2. Είναι από 5 έως 100 W, βασικά 5 κλικ για να το ανοίξουμε, να δούμε το Lost Vape το οποίο γράφει εδώ και να περιηγηθούμε λίγο στο μενού. Οι μπαταρίες οι οποίες δέχεται είναι 21, 720, 720 και 18650, output voltage από 0,7 V έως και 8 V. Να πούμε ότι δέχεται αντιστάσεις χαμηλότερα στο 0,1 ohm έως 5 ohm, ποιος θα ατμίζει σε 5 ohm, και πάμε να δούμε λίγο τις λειτουργίες του. Εδώ να δούμε ότι έχει την επιλογή power, την οποία αν πατήσουμε το μεσαίο το κουμπί μέσα έχουμε τη δυνατότητα να το αλλάξουμε, να πάμε σε διάφορες επιλογές, SS316, νικέλιο, τιτάνιο,
VPC το οποίο είναι για τους, δεν ξέρω γιατί είναι, δεν το έχω χρησιμοποιήσει, Voltas, εκεί που το χρησιμοποιώ συνήθως εγώ, Bypass, δηλαδή κατηγορία μηχανικού τα ρεύματα, ας το πούμε, και το Power το κλασικό. Αν πατήσουμε το μεσαίο το κουμπάκι, επιβεβαιώνουμε εκεί που θέλουμε και το αφήνουμε εκεί. Αν κατεβούμε κάτω, πάμε στα Watt ή Volt, ό,τι έχουμε επιλέξει. Πηγαίνοντας πάνω κάτω, βλέπουμε ότι πηγαίνει ένα 0,5 και προχωράει, οπότε πάνω κάτω επιλέγεις εκεί που θέλεις, πατάς το μεσαίο και κλειδώνεις. Κατεβαίνοντας πιο κάτω βλέπουμε ότι έχει το προεπιλεγμένο μενού, υπάρχουν κάποια settings τα οποία μπορείς να αποθηκεύσεις και να τα αφήσεις εκεί. Βλέπετε? Δεν ξέρω τι κάνω. Εδώ ανεβαίνει κατά 0,1. Τώρα πήγε 1-1, γιατί? Στο μενού 2 πηγαίνει εκεί που θέλεις. Εδώ έχουμε τα seconds της μπαταρίας και κάτω μπορούμε να επιλέξουμε αν θέλουμε soft, normal ή hard την ένταση των ρευμάτων. Εγώ το βάζω στο normal. Δίπλα έχουμε τα puffs τα οποία πατώντας το μεσαίο τα μηδενίζουμε και πάμε στα settings το οποίο έχουμε atomizer. Μπορούμε να ρυθμίσουμε τι θέλουμε. Power, SS, SS316, TI, οτιδήποτε είναι αυτό που θέλουμε και μας δείχνει εδώ κάποιες ρυθμίσεις τις οποίες μπορούμε να κάνουμε. Το normal ας πούμε μπορείς να πειράξεις, τα watt μπορείς να πειράξεις από εδώ πέρα, πηγαίνουμε στο back, υπάρχει το screen, μπορείς να επιλέξεις τη δυνατότητα φωτεινότητας της οθόνης, κάτσε να το βάλουμε λίγο πιο χαμηλά για να μπορέσετε εσείς να το βλέπετε, color, μπορείς να αλλάξεις τα χρώματα βάσει της αρεσκίας σου, ό,τι θέλεις, εγώ προτιμώ το γαλάζιο, user, εδώ είναι το preset το οποίο σας έδειξα πριν. Εδώ πέρα μπορείς να επιλέξεις αν θα είναι μια προεπιλογή, δηλαδή αν θες ρε παιδί μου τώρα να αλλάξεις τιμοποιητή και να βάλεις κάτι άλλο και να είναι λίγο πιο hard, πηγαίνεις στο preset 2 ή στο 3 αναλόγως πως θα έχεις ρυθμίσει. Reset, δεν θέλουμε reset. No. About version 1, παίζει να έχει βγάλει και άλλο version για να μην το έχω πάρει εγώ χαμπάρι. Α, αυτή εδώ είναι η οθόνη μας. Πάνω αριστερά γράφει τα on, πάνω δεξιά γράφει την μπαταρία. Δεν νομίζω ότι έχουμε να δούμε κάτι άλλο, είναι το κλασικό chip της Lost Vape, είναι πάρα πολύ ωραίο, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, πολύ ωραίο στιβαρό mod, μονομπάταρο όπως είπαμε, και πάμε να δούμε τώρα επάνω λίγο τον ατμοποιητή, ο οποίος είναι ο Sendarus μονής αντίστασης 24mm με επιστόμιο 8-10, το οποίο αν αφαιρέσουμε εδώ βλέπουμε τον ατμοποιητή, το φέρουμε λίγο πιο κοντά να δούμε εδώ, ο οποίος είναι για μονή αντίσταση. Το βλέπετε, έχουμε δύο εισαγωγές αέρα από εδώ και εδώ και εδώ είναι που εισέρχεται ο αέρας από το airflow. Αρκετός χώρος για το βαμβάκι, αρκετός χώρος γενικά για να βάλουμε ό,τι αντίσταση θέλουμε. Ίσια βίδα για να μπορέσουμε να βιδώσουμε τις αντιστάσεις μας, είναι αυτό εδώ, αν μπορέσετε να το δείτε καθαρά. Ας κάνετε λίγο τη χάρη η κάμερα, να το. Εδώ βλέπετε αρκετά χώρος για να, αρκετός χώρος για να μπορέσετε να βάλετε ό,τι μέγεθος αντίστασης θέλετε. Εδώ έχουμε δύο αυτάκια για να μπορούμε να κουμπώσει το cap, το οποίο είναι αυτό εδώ. Το βλέπετε, έχει τα airflow εδώ και εδώ. Έχει δύο αυτάκια τα οποία, βλέπετε εδώ στο φως, τα οποία έρχονται και κουμπώνουν εδώ πάνω που είπαμε πριν. Δύο airflow αρκετά μεγάλα που πάνε στις εξωτερικές τρύπες τις οποίες σας έδειξα. Αυτό. Αποσπόμενο το drip tip, έχει και δεύτερο σε συσκευασία και αποσπόμενο και το πάνω το airflow, το οποίο για να ξέρετε πώς πάει επειδή μοιάζουν, έχει ένα βέλος εδώ. Εδώ που πάει το βέλος, εδώ πάει το top cap. Αφού το αφαιρέσουμε δηλαδή, γιατί πάρα πολύ εύκολα μπορεί να το κουμπώσεις και από την κάτω πλευρά, το οποίο είναι ανούσιο, δεν κάνει τίποτα. Άρα για να μην μπερδευτείτε, σας το έχει εδώ ρυθμιζόμενο πλήρως airflow. Το βλέπετε. Εδώ και από τις δύο πλευρές είναι το ίδιο. Έχει και ένα δεύτερο επιστόμιο που δεν ξέρω καν που το έχω, το οποίο είναι στο ίδιο στυλ, αλλά μου αρέσει αυτό εδώ γιατί έχει αυτή την πινελιά, την νίκελ. Τι άλλο έχουμε να πούμε? Αυτό. Πάμε να στήσουμε τον ατμοποιητή μας και να τον δούμε. Και πάμε να βάλουμε μια triple core fused, η οποία μπαίνει πάρα πολύ εύκολα. Τώρα την απόσταση και το ύψος θα καθορίζουμε εδώ. Θέλουμε να πάει περίπου εδώ, θέλουμε να πάει περίπου στο κέντρο. Παίρνουμε το κατσαβίδι μας και βιδώνουμε. Είναι πάρα πολύ απλό.
Και αφού δούμε ότι έχει πάει στο σωστό σημείο το οποίο θέλουμε, σηκώνουμε και λίγο. Δηλαδή θέλει λίγο ύψος, θέλει να πάει κάπου εδώ περίπου. Βλέπετε? Σε αυτό εδώ το ύψος, το πάμε και από την άλλη πλευρά. Και αν μπορείτε και λίγο πιο ψηλά, είναι ατμοποιητής που θέλει ψηλά την αντίσταση. Φροντίζουμε να είναι ίσια. Δηλαδή βλέπετε, κάπου εδώ δηλαδή. Τι κάνουμε? Πάρα πολύ εύκολα κόβουμε τα ποδαράκια. Την τεστάρουμε, είναι πάρα πολύ ωραία και ξεκινάμε να κάνουμε το πρώτο διάβασμα. Σου λέει New Atomizer. Βλέπεις, πρέπει να πατήσουμε τώρα το πάνω για να τη διαβάσει. Τη διαβάζει 0,16 ohm. Οπότε κατεβαίνουμε Watt, όχι Back. Πάμε να επιλέξουμε τα Watt, κατεβαίνουμε Watt, πάμε περίπου στα 15. Θα το πετύχουμε. Εκεί. Και ξεκινάμε ελαφρά Fire. Βραμβάκι θα χρησιμοποιήσουμε από Mythical Vapor, Mythical Cotton, και υγράκι θα βάλουμε το Discovery RY4. Είναι αυτό εδώ. Πάμε να βαμβακώσουμε. Θέλει αρκετό βαμβάκι. Αφρατεύουμε λίγο. Παίρνουμε το ψαλίδι μας και κόβουμε λίγο πιο έξω από το deck, περίπου τόσο. Δηλαδή ίσα να αγγίξω το βαμβάκι μας κάτω, έτσι κι αλλιώς είναι squonk, πλημμυρίζει εσωτερικά. Είδατε πόσο χώρο έχει. Τοποθετούμε το βαμβάκι μας μέσα. Το απλώνουμε και είναι αυτό εδώ. Και τώρα πάμε να δούμε κάτι το οποίο ξέχασα. Εδώ. Αφαιρούμε αυτό εδώ το μπουκαλάκι. Και έχουμε αυτό εδώ. Είναι μια καινοτομία η οποία έχει φτιάξει η Lost Vape. Είναι ένα μπουκάλι σκουόγκ το οποίο γεμίζει από την κάτω πλευρά, αλλά γεμίζει και από την πάνω. Είπαμε 9,5 ml χωρητικότητα, είναι αυτό εδώ, πιέζεις από την μπροστά πλευρά και τελείωσες. Αλλά έχουμε και αυτό εδώ το μπουκαλάκι, γιατί πες ότι στην περίπτωση που δεν θέλεις να χρησιμοποιήσεις το σκουόγκ και θες να το κάνεις κανονικό mod, δηλαδή να βάλεις έναν ατμοποιητή RTA π.χ. επάνω. Έχεις αυτό εδώ το μπουκαλάκι, το οποίο επίσης παίρνει 9,5 ml χωρητικότητα και το έχεις για να ανατροφοδοτήσεις τον ατμοποιητή σου, είτε RDA είτε RTA. Πάρα πολύ ωραίο, το οποίο και αυτό εδώ κουμπώνει εδώ και τσουπ, είναι έτοιμο. Πάλι επίσης για να μπορείς να το γεμίζεις από την κάτω πλευρά, αλλά δεν λειτουργεί ως κουόγκ. Η λειτουργία η οποία κρατάει επάνω το μπουκαλάκι είναι αυτή εδώ η σιλικόνη. Το οποίο έχει και εδώ μια μικρή σιλικόνη, το μόνο μείον θα σας το πω μετά γιατί δεν έχει δεύτερο στη συσκευασία. Οπότε, κουμπώνουμε επάνω. Γυρνάμε από την κάτω πλευρά, ξεβιδώνουμε. Πάμε τώρα στον ατμοποιητή μας. Ξαφνικά αφού το έχουμε βάλει, εάν πιέσουμε θα δείτε πώς πλημμυρίζει ο χώρος. Βλέπετε πώς μπαίνει το υγρό. Πιέζουμε ελαφρά, πάρα πολύ soft. Βέβαια είναι η πρώτη φορά, θα βοηθήσουμε λίγο το βαμβάκι, γιατί είναι η πρώτη φορά
όπου βρέχεται, οπότε δεν μπορεί να το φτάσει μέχρι επάνω. Τις επόμενες φορές όμως θα είναι ικανό να μπορέσει να βρέξει τα βαμβάκια. Ήδη τα έχει μουσκεύσει αρκετά. Και θα δείτε εδώ στα πλάγια, θα δείτε την τρύπα πως βγαίνει το υγρό. Δεν βγαίνει τώρα. Βλέπετε πως πλημμυρίζει τα λούκια. Το βλέπετε. Και έχει διαβάσει πάλι την αντίσταση, οπότε πάμε New Atomizer. Είναι στα 0,24 ohm. Θα την βάλουμε στα 34 W αρχικά. Και θα κάνουμε το πρώτο fire. Εδώ τώρα θα πρέπει να προσέξετε από ποια πλευρά βλέπετε εδώ τα αυτάκια τα οποία έχει μέσα, από ποια πλευρά θα τα κουμπώσετε, ώστε να κουμπώσουν σωστά τα airflow. Οπ, έτοιμο. Πάμε. Θα το δώσουμε λίγο περισσότερα watt. Πάμε στα 40 watt και πάμε εδώ. Αυτό ήταν. Πάρα πολύ αεράτος, πάρα πολύ ωραίος από βλήπης. Θα πω τα υπέρ και τα κατά του βέβαια. Να πω πρώτα δύο κουβέντες για το mod. Αυτό εδώ το μπουκαλάκι μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πολύ πρακτικό. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει βέβαια ακόμα, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ πρακτικό. Δίνει πάρα πολύ ωραίο design στο mod, γιατί μόλις αφαιρέσεις αυτό εδώ, μπορείς να κουμπώσεις αυτό. Και αν πράγματι έχεις τον RDA το από πάνω, το βγάζεις, στάζεις, το ξανακουμπώνεις. Άρα δεν χρειάζεσαι δεύτερο μπουκαλάκι μαζί. Είναι πρακτικό, ωραίο. Ή έναν RDA να το γεμίσεις. Είναι σχεδόν 10 ml χωρητικότητά του και του squonk, αλλά και το βοηθητικό το μπουκαλάκι. Οπότε μου αρέσει πάρα πολύ, είναι αρκετή ποσότητα δηλαδή, για να το πάρεις μαζί σου. Ένα μείον το οποίο βρήκα σε αυτό εδώ το μπουκαλάκι είναι ο τρόπος ο οποίος στερεώνεται. Το μοναδικό πράγμα που το κρατάει είναι αυτή η σιλικονούχα, το σιλικονένιο O-ring το οποίο σας έδειξα πάνω πριν. Το οποίο στους 3 μήνες χρήσης μπορώ να πω ότι απλά φεύγει από πάνω. Και δυστυχώς δεν έχει δεύτερο στη συσκευασία. Έχει ό,τι άλλα O-ring θέλετε εκτός από αυτό. Έχω στείλει ένα email στην Lost Vape, μήπως μπορέσουν και μου αποστείλουν, γιατί φεύγει. Αν το, συνήθως αν το κουνήσεις απότομα, έχει φύγει και από πάνω. Δεν το συγκρατεί κάτι, δεν έχει ένα μαγνητάκι κάτι και παίζει γενικά. Άρα αυτό το θεωρώ στα μείον. Δεύτερο μείον, γιατί μπορείς να το γεμίσεις και από την πάνω πλευρά από εδώ, ξεβιδώνεις. Το κάτω δεν έχει καλό πιάσιμο, κάτι που δεν μου άρεσε. Δηλαδή για να μπορέσω να το ξεβιδώσω πρέπει να παιδευτώ. Okay, προσωπική άποψη και γνώμη, γνωμούλας όπως λένε οι περισσότεροι. Πάρα πολύ ωραίο grip, πάρα πολύ ωραίο βάρος. Μ' αρέσει τον grip το χρώμα. Ζυγκαλό είναι το υλικό το οποίο έχει πάνω σαν η συσκευή. Το δέρμα από την πίσω πλευρά μου αρέσει. Βέβαια στο μάτι μου αρέσει για κάποια μαύρα με κάτι περίεργα φιδέ, κροκόδιλε που είχαν εδώ και τα σχετικά. Το κουμπάκι είναι μπροστά, είναι αρκετά κλικ, είναι πάρα πολύ ωραίο. 5 κλικ για να ανοίξει, 5 κλικ για να κλείσει, κλασικά. Ο ατμοποιητής. Ο ατμοποιητής έχει μεγάλο εύρος αέρα, μου αρέσει όπως πέφτει ο αέρας του. Ο ατμοποιητής έχει μεγάλο εύρος αέρα, μου αρέσει όπως πέφτει ο αέρας του επάνω στις αντιστάσεις. Τα έδειξα λίγο στα γρήγορα, δεν τα είπα περιληπτικά, δεν πειράζει. Πολύ φαίνεται ότι το έχετε στην κατοχή σας, άρα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Από εκεί και πέρα, ενώ χτυπάει πάρα πολύ ωραία την αντίσταση, ένα μυστικό για να αγκαλιάζει περισσότερο την αντίσταση του airflow είναι να είναι ψηλά η αντίσταση και όχι χαμηλά, διότι περνάει από την πάνω πλευρά ο αέρας, δεν μπορεί να την αγκαλιάσει. Άρα σημαντικό, σας έδειξε σε τι ύψος περίπου και λίγο πιο πάνω μπορείτε. Ωραίο επιστόμιο, γενικά ωραίο υλικό, μονή σε αντίσταση, 24, ωραίος. Δεν τρελάθηκα όμως από τη γεύση. Έχω δοκιμάσει πάνω του αρκετά build και πιο λεπτά και πιο μεγάλα και πιο χοντρά και alien και fralien. Εντάξει, περίπου στη μέση ο αέρας είναι εκεί που βολεύει ας πούμε εμένα. Αρκετά θορυβώδης. Όσο και να το κλείσεις, δηλαδή τώρα αν το κλείσω στο 1 τρίτο, να υπάρχει το 1 τρίτο του αέρα ανοιχτό. Και πάλι είναι θορυβώδης. Όταν σφίγγει όμως η τζούρα του πολύ,
χάνεται η αίσθηση, οπότε στη μέση περίπου, γιατί ήταν ανοιχτό, εγώ τουλάχιστον δεν νιώθω κάτι γεύση. Θα πω ότι το υγράκι αυτό εδώ είναι πάρα πολύ ωραίο το Discovery. Είναι ντουμανάτος αρμοποιητής, παρόλο που είναι μονής, δεν είναι για πολύ λεπτά συστήματα, δηλαδή από 0,35 και κάτω θα μπορείτε να παίξετε άνετα. 40-45 βατάκια εκεί, δεν ζεσταίνεται εύκολα σε αυτά τα βατ. Από εκεί και πέρα, ένας ωραίος αρμοποιητής, ok. Θα μπορούσαν να έχουν βάλει κάτι πιο ποιοτικό επάνω στο kit. Συνήθως τα kit δεν πιστεύω ότι μπορούν να συνδυάσουν και καλό mod και καλό ατμοποιητή. Σπάνια το πετυχαίνουμε αυτό. Άρα, συνοψίζοντας, από μένα παίρνει 8 στα 10 σαν βαθμολογία, από την άποψη ότι αυτό εδώ με ενοχλεί, δεν κάθεται καλά επάνω, οπότε μου φεύγει. Το βίδωμα εδώ κάτω είναι πάρα πολύ μικρό, δεν μπορώ να το πιάσω. Το mod στα υπόλοιπα είναι άριστο, τα ρεύματα του τέλεια, φοβερά, εμένα μου αρέσουν, είναι κλασικά ρεύματα της Lost Vape, έχω αρκετά μοντά για τις Lost Vape, μου αρέσουν πάρα πολύ. Ο ατμοποιητής, ok, ωραίος είναι, αλλά τον έχω σε δεύτερη μοίρα. Αυτό, δεν νομίζω ότι έχω να πω κάτι άλλο. Ωραία τζουρίτσα. Εντάξει, θα μπορούσα να ήταν καλύτερη. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής. Δεν θα σας το χρυσώσω, δηλαδή αν θα πάρετε το kit, δεν θα ευχαριστηθείτε τόσο τον αρμοποιητή. Προτιμότερο, αν βγαίνει μόνο του το mod, που νομίζω βγαίνει, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, αδιάβαστο ως συνήθως, πάρτε το και συνδυάστε έναν άλλον αρμοποιητή μονής ή και διπλή σε πάνω. Μέχρι 100 W πάει το mod, είναι πάρα πολύ καλά. Με την 21700 την μπαταρία έχει πάρα πολύ καλή αυτονομία, έχει πολύ καλή διαχείριση ρευμάτων. Αυτά. That's it. Αν το γράψετε στα σχόλια, αν έχω ξεχάσει κάτι, αν ξέρετε κάτι περισσότερο. Να βάλουμε όμως λίγο υγράκι ακόμα, γιατί το βλέπω ότι στέγνωσε. Έχει γεμάτη τζούρα, δεν μπορώ να πω αν κλείσεις λίγο περισσότερο από τη μέση τον αέρα, αλλά η γεύση του δεν με ενθουσιάζει τόσο. Πραγματικά στεναχωρήθηκα, γιατί είναι ένας πάρα πολύ ωραίος αθμοποιητής εμφανισιακά, δηλαδή δεν είναι άσχημος, και σε μαύρο που τον είδα είναι ακόμα πιο ωραίος. Σαν μόντεμος εγώ προτιμώ να τον χρησιμοποιώ με άλλους αθμοποιητές τύπου Χάντα, Λιτότ, τους ευχαριστεί με καλύτερα. Αυτό. Έχω ένα mod το οποίο κουβαλάω ένα δεκάμελο μαζί μου. Τι άλλο θέλω. Το παίρνεις μαζί σου στη δουλειά και δεν έχεις ανάγκη όλη μέρα να σε νιάξει αν θα μείνεις από υγρό. Δεν χρειάζεται να πάρεις καν μπουκαλάκι μαζί σου. Τίποτα. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, G-Vapes is here. Αυτή ήταν άλλη μια παρουσίαση ενός hardware. Θα ακολουθήσουν κι άλλες κάποια στιγμή, πιστεύω. Ναι. Ξέρω ότι πολλοί δεν θα δείτε το βίντεο, αλλά και να το δείτε, πολλοί θα το αγνοήσετε. Ξέρω ότι έχουν γίνει πολλά τον τελευταίο καιρό. Ξέρω ότι έχω χαθεί. Θέλω να είμαι συνέχεια κοντά σας, όμως οι υποχρεώσεις με κρατάνε μακριά. Σε όποιον αρέσει το βίντεο, μπορεί να κάνει ένα share, ένα like και ένα subscribe. Μια εγγραφή στο κανάλι, τέλος πάντων, για να μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις όποτε και όταν μου θυμηθεί να ανεβάσω βίντεο και μπορέσω. Κάθε Τρίτη το live μας, The Vape Show, The Vape Night Show, Night. Τέλος πάντων, γράψτε μου στα σχόλια πως λέγεται πλέον το live μου, γιατί το στήσε και έρχομαι, ήταν στα πρώτα 100, The Vape Out νομίζω είναι, κάτι τέτοιο. Όπως και να έχει, εγώ είμαι μαζί σας εκεί για να περνάμε καλά. Οπότε την Τρίτη το βράδυ, 10 η ώρα, σας περιμένω όλους εκεί. Περιμένω στα σχόλια το feedback σας, ότι είδατε το βίντεο, τι σας άρεσε και δεν σας άρεσε. 5 minute vape δεν ήταν με τίποτα αυτό, διότι έχω ξεπεράσει κατά πολύ τα 5 λεπτά, μη σου πω και τα 10. Δεν έχει σημασία, εμείς 5 minute vape το ονομάζουμε. Αυτά. See you next time. G-Vapes was here. Σουράκι.